από τη Σοφία των Πατέρων. Μία εκπομπή που ασχολείται με τις διδαχές των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Διονύσιος, εφημέριος του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου, Νέας Πολιτείας Οροπού. Αγαπητοί μου ακροατέ, χαίρετε. Η σημερινή μας εκπομπή τιτλοφορείται «Η Ανάσταση των Νεκρών» του Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμων. Διαβάζουμε από τη φωνή των Πατέρων της Ιεράς Μονής Παρακλήτου Οροπού Αττικής. Η ακράδαντη πίστη της Εκκλησίας είναι η Ανάσταση των νεκρών που θα γίνει συγχρόνως με τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Στο σύμβολο της πίστεως ομολογούμε «Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος». Λέγοντας «Ανάσταση των νεκρών» εννοούμε την Ανάσταση των σωμάτων, αφού οι ψυχές είναι αθάνατες. Κάθε ψυχή δηλαδή θα εισέλθει πάλι στο νεκρό σώμα της που θα ζωοποιηθεί και έτσι θα ξανασυγκροτηθεί ολόκληρος ο άνθρωπος. Πολλές είναι οι αγιογραφικές μαρτυρίες για την Ανάσταση των σωμάτων. Ενδεικτικά θα αναφέρουμε μερικές. Ο προφήτης Ισαΐας προαναγγέλει «Οι νεκροί θα αναστηθούν και θα εγερθούν όλοι όσοι βρίσκονται στα μνήματα». Ο προφήτης Ιεζεκιήλ είδε σε όραμα μία θαυματουργική Ανάσταση σωμάτων. Με ένα λόγο του Θεού, πλήθος ξερά οστά που βρίσκονταν σκόρπια σε μια πεδιάδα, συναρμολογήθηκαν, απέκτησαν νεύρα, σάρκες και δέρμα και έγιναν τέλεια σώματα. Και με άλλον ένα λόγο του, απέκτησαν ψυχή και αναστήθηκαν και στάθηκαν στα πόδια τους. Το εκπληκτικό όραμα του προφήτη δείχνει πως θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών στη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Αυτή την Ανάσταση άλλωστε βεβαιώνουν και προημιάζουν οι τρεις Αναστάσεις που έκανε ο Ιησούς, δηλαδή της κόρης του Ιαΐρου, του γιου της χείρας της Ναΐν και του φίλου του Λαζάρου, καθώς και η δική του Ανάσταση με την οποία νίκησε το κράτος του θανάτου. Ο Απόστολος Παύλος κάνει πολλές φορές λόγο για την Ανάσταση των σωμάτων στις επιστολές του. Στους Θεσσαλονικείς λόγου χάριν γράφει «Ο ίδιος ο Κύριος με πρόσταγμα, με φωνή Αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού θα κατεβεί από τον ουρανό και θα αναστηθούν πρώτα αυτοί που πέθαναν πιστοί στον Χριστό». 1 Θεσσαλονικείς, 4 κεφάλαιο, 16 στίχος. Μετά την Αναστασή του στα σώματα θα είναι πνευματικά, άφθαρτα, αθάνατα, αναλύωτα, απαλλαγμένα από τις ανάγκες τροφής και ύπνου, μόνο που τα σώματα των δικαίων θα είναι φωτεινά, καθαρά και δοξασμένα, ενώ των αμαρτωλών ζωφερά, ακάθαρτα και στερημένα από τη Θεία Δόξα. Όπως είναι φυσικό βέβαια, την Ανάσταση των νεκρών, την οποία θα ακολουθήσει η τελική κρίση, αμφισβητούν ή αρνούνται πολλοί. Στους αρνητές της απαντούν με ομιλίες και πραγματείες τους οι θεοφόροι πατέρες. Ένας από αυτούς είναι και ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, ο οποίος στην 18η κατήχηση φωτιζομένων που ακολουθήσε νεοελληνική απόδοση με στέρεη λογική και με πλήθος παραδειγμάτων από τη ζωή, τη φύση και τη γραφή ενισχύει την πίστη μας στην Ανάσταση των νεκρών και μας καλεί σε πνευματική προετοιμασία και εγρήγορση. Ας παρακολουθήσουμε λοιπόν τον λόγο του Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμων.
Η Ανάσταση των νεκρών του Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμων. Ρίζα κάθε καλού έργου είναι η ελπίδα της Αναστάσεως. Η προσδοκία της ανταποδόσεως παρακινεί την ψυχή στην αγαθοεργία. Ο εργάτης που ελπίζει στο μισθό των κόπων του είναι πρόθυμος να υπομείνει κάθε δυσκολία, ενώ όσοι κοπιάζουν χωρίς την ελπίδα της αμοιβής γρήγορα εγκαταλείπουν το έργο τους. Ο στρατιώτης που προσδοκά να βραβευτεί είναι ετοιμοπόλεμος. Κανείς όμως δεν προθυμοποιείται να διακινδυνεύσει για χάρη ασύνετου βασιλιά που δεν επιβραβεύει τα κατορθώματα των στρατιωτών του. Με παρόμοιο τρόπο και κάθε ψυχή, όταν πιστεύει στην Ανάσταση και στη μέλουσα ανταπόδοση, φροντίζει για τον εαυτό της, ενώ όταν δεν πιστεύει στην Ανάσταση και στη μέλουσα κρίση, παραδίνεται στην αμαρτία και στην καταστροφή. Όποιος πιστεύει ότι το σώμα του θα αναστηθεί, δεν το μολύνει με ασέλγειες, ενώ όποιος δεν πιστεύει στην Ανάσταση, παραδίνεται στην αμαρτία και κακομεταχειρίζεται σαν ξένο το σώμα του. Είναι λοιπόν σημαντικό το δόγμα της Αγίας Εκκλησίας μας που αναφέρεται στην Ανάσταση των νεκρών. Είναι βασική διδασκαλία της Ορθοδοξίας μας και ενώ από πολλούς αμφισβητείται, από την αλήθεια επιβεβαιώνεται. Οι ειδωλολάτρες αμφισβητούν, οι Σαμαρίτες απιστούν, οι αιρετικοί διαστρεβλώνουν το δόγμα αυτό. Πολλές οι αντιρρήσεις, μία όμως είναι η αλήθεια. Μας λένε οι αρνητές. Πέθανε ο άνθρωπος και τάφηκε. Σάπισε στο χώμα και διαλύθηκε σε σκουλίκια. Τα σκουλίκια ψόφισαν και αυτά. Το σώμα λοιπόν καταστράφηκε και αφανίστηκε. Πώς θα αναστηθεί? Μας λένε ακόμα. Όσοι ναυάγησαν καταφαγώθηκαν από τα ψάρια που και αυτά καταφαγώθηκαν από άλλα. Όσοι πάλεψαν με θηρία έγιναν τροφές σε αρκούδες και σε λιοντάρια που έφαγαν ακόμα και τα κόκαλά τους. Οι γήπες και οι κόρακες αφού έφαγαν τις σάρκες των εγκαταλειμμένων στο χώμα νεκρών πέταξαν και σκορπίστηκαν μακριά. Πώς λοιπόν θα συγκεντρωθούν πάλι τα μέλη του σώματος? Συμβαίνει μάλιστα τα αρπακτικά πουλιά που τα έφαγαν να θανατωθούν μακριά, άλλο στις Ινδίες, άλλο στην Περσία και άλλο στην Ευρώπη. Πώς τέλος θα συναρμολογηθούν τα σώματα εκείνων που κάηκαν και που ο άνεμος ή η βροχή διασκόρπισε ακόμα και τη στάχτη τους? Λαμπρή Ορθοδοξία, όμορφη πατρίδα μας, αστήρευτες πήγες ζωής και χαρίτους. Στα γάργαρα νερά, νερά σας ξεδιψάσαμε, ακούραστα τα μάτια μας εκλάψανε. Θα τραγουδάμε με χαρά με τη σημαία μας ψηλά, που λεβεντιά και μα μαρτύρων έχει κεντήσει. Σημεοφόρε μη σαντία, γιο ατίμητο πάνι, σ' όλα τα πέρατα της γης να κυματίσει. Μαρτύρων και ηρών, τα για τα μηνύματα, τις ψυχές σου στέλνεις με την άβρα. Σαν τα για των Αγίων, θε να τα κρατήσουμε, αστήρευτη καρδιά κι ασβεστιδάδα. Με περηφάνεια πέρυσι που μεταγγίζει στην ψυχή, θα διαλαλούμε σ' όλους το εν του τον οίκα. Σημεοφόρε μη σ' αγνία, γιο ατίμητο πάνι, σημαία του Χριστού και της πατρίδας. Σε όλα αυτά θα απαντήσουμε. Για σένα τον μικρό και αδύναμο άνθρωπο, απέχουν βέβαια πολλοί οι Ινδίες από τη Γερμανία και η Ισπανία από την Περσία. Για το Θεό όμως που κρατάει στο χέρι του ολόκληρη τη γη, όλα είναι κοντινά. Μην κατηγορείς λοιπόν το Θεό ξεκινώντας από τη δική σου αδυναμία, αλλά να συλλογίζεσαι τη δική του πάντο δυναμία. Ο ήλιος, ένα μικρό κτίσμα μέσα στην απέραντη δημιουργία, θερμαίνει με τις ακτίνες του όλη τη γη, και ο αέρας κτίσμα και αυτό του Θεού την περιβάλλει. Ο Θεός λοιπόν που δημιούργησε και τον ήλιο και τον αέρα βρίσκεται μακριά από μας.
Υπόθεση ότι ανακατεύεις διαφορετικούς σπόρους και τους παίρνεις στη χούφτα σου. Είναι δύσκολο σε σένα τον άνθρωπο να διακρίνεις τα διάφορα είδη και να τα χωρίσεις σε ομάδες? Όχι βέβαια. Αν λοιπόν εσύ μπορείς να ξεχωρίσεις όσα βρίσκονται στο χέρι σου, ο Θεός άραγε δεν μπορεί να διακρίνει και να ξεχωρίσει όσα βρίσκονται στο δικό του χέρι. Πρόσεξε και ένα επιχείρημα που αναφέρεται στη δικαιοσύνη. Έχεις διάφορους υπηρέτες. Από αυτούς άλλοι είναι καλοί και άλλοι κακοί. Τιμάς εσύ τους καλούς και επιτιμάς τους κακούς. Και αν είσαι δικαστής, επαινείς τους αγαθούς και τιμωρείς τους παράνομους. Αν λοιπόν εσύ που είσαι θνητός άνθρωπος απονέμεις δικαιοσύνη, ο Θεός, ο αθάνατος βασιλιάς των όλων, δεν θα απονέμει δικαιοσύνη? Αν όμως δεν υπάρχει μέλουσα κρίση, σε ρωτάω, πού βρίσκεται η δικαιοσύνη του Θεού, εφόσον πολλοί ληστές πέθαναν ατιμώρητοι? Πολλές φορές μάλιστα ένας ληστής που έκανε 50 φόνους τιμωρείται για τον έναν. Πού λοιπόν θα τιμωρηθεί για τους υπόλοιπους 49? Βλέπεις ότι αν δεν υπάρχει μέλουσα κρίση και ανταπόδοση, κατηγορείς τη δικαιοσύνη του Θεού. Και μην παραξενεύεσαι για την αναβολή της μελλοντικής κρίσεως. Να σκέφτεσαι ότι κάθε αγωνιστής στεφανώνεται ή ντροπιάζεται μετά τον αγώνα. Ποτέ ο αγωνοθέτης δεν βραβεύει τους αγωνιστές όσο αγωνίζονται ακόμα, αλλά περιμένει το τέλος του αγώνα και μετά από εξέταση προσφέρει τα βραβεία και τα στεφάνια. Έτσι και ο Θεός, όσο διαρκεί ο αγώνας στη ζωή αυτή, πάντα προσφέρει μία μερική βοήθεια στους δικαίους, μετά το θάνατο όμως τους δίνει ακέραιο το μισθό. Αν δεν πιστεύεις στην Ανάσταση των νεκρών, γιατί καταδικάζεις τους τιμβορίχους? Αν έλειωσε το σώμα και δεν υπάρχει ελπίδα Αναστάσεως, τότε γιατί τιμωρείται ο τιμβορίχος? Βλέπεις ότι και αν αρνείσαι με τα χείλη, μέσα σου μένει ακέραιη η πεποίθηση στην Ανάσταση. Ένα δέντρο που κόπηκε ξαναβλαστάνει και ανθοφορεί. Το ίδιο δεν μπορεί να συμβεί και στον άνθρωπο. Τα σπαρτά που φυτεύτηκαν και θερίστηκαν μένουν στα αλόνια. Το ίδιο δεν μπορεί να συμβεί και στον άνθρωπο που θερίζεται από τον κόσμο αυτό. Τα κλίματα του αμπελιού και τα κλαδιά των άλλων δέντρων, αφού ολότελα κοπούν και μεταφυτευθούν, ζωογονούνται και καρποφορούν. Ο άνθρωπος λοιπόν για τον οποίον εκείνα δημιουργήθηκαν, αφού πέσει στη γη, δεν είναι δυνατόν να αναστηθεί? Τι είναι πιο εύκολο, να δημιουργήσει κανείς από την αρχή ένα άγαλμα ή να ξαναπλάσει στο ίδιο σχήμα αυτό που έπεσε και έσπασε? Ο Θεός λοιπόν που από το μηδέν μας έπλασε, δεν είναι δυνατόν να αναστήσει πάλι αυτούς που έζησαν και πέθαναν? Εξακολουθείς να απιστείς σε όσα έχουν γραφτεί για την Ανάσταση? Δες τη φυσική δημιουργία και παρατήρησε τα φαινόμενα που μέχρι σήμερα συμβαίνουν. Σπέρντε το σιτάρι ή οποιοδήποτε άλλο σπαρτό. Ο σπόρος πέφτει στη γη και μοιάζει να πεθαίνει. Σαπίζει και αχρηστεύεται σαν τροφή. Όμως ο σαπισμένος σπόρος ανασθένεται χλωερός, ανασθένεται ωραιότατος. Το σιτάρι αυτό, καθώς και τα άλλα σπαρτά, έγινε για μας, δεν έγινε για τον εαυτό του. Εφόσον λοιπόν εκείνα που δημιουργήθηκαν για μας ζωοποιούνται πάλι αφού νεκρωθούν, εμείς οι ίδιοι για τους οποίους εκείνα πλάστηκαν, δεν είναι δυνατόν να αναστηθούμε μετά το θάνατό μας? Το χειμώνα τα δέντρα εμφανίζονται σαν νεκρά. Πού είναι τα φύλλα της σικιάς? Πού είναι τα σταφύλια στο αμπέλι? Το χειμώνα φαίνονται όλα νεκρά. Την άνοιξη όμως όλα εμφανίζονται χλωερά. Και όταν φτάσει ο κατάλληλος καιρός, τότε από το θάνατο γεννιέται η ζωή. Γνωρίζοντας ο Θεός την απιστία σου, σου εμφανίζει κάθε χρόνο την Ανάσταση με τα φαινόμενα αυτά. Έτσι βλέποντας όσα συμβαίνουν στα άψυχα, να πιστείς για όσα συμβαίνουν στα έμψυχα. Πριν από 100 ή 200 χρόνια όλοι εμείς πού ήμασταν? Δεν γνωρίζουμε τον τρόπο δημιουργίας του ανθρώπινου σώματος?
Δεν γνωρίζεις ότι από απλή και ασθενική και ασχημάτιστη ύλη γεννιόμαστε? Και από αυτή την απλή και ασθενική ύλη σχηματίζεται και το ανθρώπινο σώμα και αποκτά δύναμη στα νεύρα, λάμψη στα μάτια, όσφρηση στη μύτη, ακοή στα αυτιά, ομιλία στη γλώσσα, παλμού στην καρδιά, εργασία στα χέρια, οδηπορία στα πόδια και κάθε άλλο χαρακτηριστικό των μελών. Η ασθενική εκείνη ύλη μεταβάλλεται σε ναυπηγό ή οικοδόμο ή αρχιτέκτονα ή εργάτη ή στρατιώτη ή άρχοντα ή νομοθέτη ή βασιλιά. Αφού λοιπόν με ευτελή υλικά μας έπλασε ο Θεός, δεν θα μπορεί να μας αναστήσει όταν πεθάνουμε? Αυτός που την τόσο τυποτένια ύλη μετέβαλε σε ανθρώπινο σώμα, δεν θα μπορέσει πάλι να το αναστήσει όταν νεκρωθεί? Αυτός που από την ανυπαρξία έφερε την ύπαρξη, δεν θα μπορέσει να αναστήσει το δημιούργημά του? Πάρε και από τον έναστρο ουρανό μία ολοφάνερη απόδειξη ότι είναι δυνατή η ανάσταση των νεκρών. Ένα ουράνιο φαινόμενο που επαναλαμβάνεται κάθε μήνα. Η σελήνη φαίνεται να λιγοστεύει, να μικραίνει τόσο πολύ που να μην την βλέπουμε καθόλου. Πάλι όμως εμφανίζεται, μεγαλώνει και παίρνει το προηγούμενό της μέγεθος. Και μάλιστα για να είναι πληρέστερο το παράδειγμα, κατά καιρούς έχουμε εκλείψεις σελήνης και εναλλαγές στη φωτεινότητά της, μέχρι που γίνεται κατακόκκινη σαν αίμα, για να μην απιστείς στην Ανάσταση των νεκρών, εσύ που κατασκευάστηκες από αίμα, αλλά βλέποντας στη σελήνη την εναλλαγή, να πιστέψεις ότι το ίδιο μπορεί να γίνει και σε εσένα. Προσεύχε την ψυχή μου για να βρει τη γαλήνη, κουραστήκε να ψάχνει μες στη ζωή στη δίνη. Τα ουράνια άνοιξαν κι οι καρδιές μας γεύθηκαν του Θαβόρ το Θείο Φως. Η ζωή μας άλλαξε κι η καρδιά μας φώναξε δυνατός είναι ο Χριστός. Ο ανήφορος μεγάλος για την Άγια την κορφή, μ' αναστήσουμε, ποθούμε τη δική σου τη σκηνή. Ουρανό φωτί μια ευχή σε πηδάει, απ' την ψυχή να ακουστείς όλη τη γη. Δοξασμένος να σε εσύ που μας χάρισες τη ζωή, η καρδιά σε ευγνωμονεί. Δοξασμένος να σε εσύ που μας χάρισες τη ζωή, η καρδιά σε ευγνωμονεί. Αυτές τις αποδείξεις μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει όταν συζητάει με άπιστους ειδωλολάτρες. Αφού αυτοί δεν παραδέχονται την Αγία Γραφή, πολέμησέ τους με όπλα άγραφα, δηλαδή με συλλογισμούς και παραδείγματα από τη φύση. Οι άθεοι αυτοί δεν έχουν ιδέα για τον νόμο του Μωυσή, για τις προφητείες του Ισαΐα, για τα Ευαγγέλια, για τις επιστολές του Παύλου. Ας δούμε τώρα πώς θα αντιμετωπίσουμε τους Σαμαρίτες. Αυτοί δέχονται τον νόμο του Μωυσή, δεν αναγνωρίζουν όμως τους προφήτες. Πώς λοιπόν θα τους πείσουμε για την Ανάσταση των νεκρών? Ας χρησιμοποιήσουμε τα κείμενα που παραδέχονται. Λέει ο Θεός στον Μωυσή: «Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ και ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ». Οπωσδήποτε με τα λόγια αυτά αναγνωρίζει ότι ο Αβραάμ, ο Ισαάκ και ο Ιακώβ
δεν εξαφανίστηκαν αλλά υπάρχουν, γιατί αν δεν υπήρχαν, ο Θεός θα ήταν Θεός όντων ανύπαρκτων. Ποιος όμως βασιλιάς είπε ότι είναι βασιλιάς στρατιωτών ανύπαρκτων? Ποιος ακόμα πλούσιος δηλώνει πλούτη που δεν έχει? Πρέπει επομένως να υπάρχουν και ο Αβραάμ και ο Ισαάκ και ο Ιακώβ. Έτσι μόνο ο Θεός θα είναι Θεός ζωντανών. Γιατί δεν είπε «Ήμουν κάποτε Θεός τους», αλλά «Είμαι Θεός τους». Αλλά έχουν αντιρρήσεις και σε αυτό το σημείο οι Σαμαρείτες. Ισχυρίζονται ότι μπορεί να ζουν οι ψυχές του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Τα σώματά τους όμως δεν είναι δυνατόν να αναστηθούν. Θα τους πούμε, το ραβδί του δίκαιου Μωυσή ήταν δυνατόν να μεταβληθεί σε φίδι. Τα σώματα των δικαίων δεν μπορούν να ζήσουν και να αναστηθούν. Η πρώτη μεταβολή που είναι αφύσικη πραγματοποιήθηκε. Η δεύτερη που είναι σύμφωνη με τη φύση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Το ραβδί επίσης του Ααρών, αφού κόπηκε και νεκρώθηκε, χωρίς ίχνος νερού βλάστησε. Και τούτο ενώ ήταν μέσα σε σπίτι. Μόλα τα αυτά βλάστησε σαν να ήταν σε αγρό. Και ενώ βρισκόταν σε ξερό περιβάλλον, μέσα σε μία νύχτα καρποφόρησε σαν τα δέντρα που για πολλά χρόνια ποτίζονται. Το ραβδί λοιπόν του Ααρών αναστήθηκε. Ο ίδιος ο Ααρών δεν θα αναστηθεί? Και ο Θεός που θαυματούργησε σε ένα ξύλο για να του χαρίσει την αρχιεροσύνη, δεν θα θαυματουργήσει στον ίδιο τον Ααρών για να του χαρίσει την Ανάσταση? Η γυναίκα του Λότ έγινε στήλη από αλάτι. Η σάρκα μεταβλήθηκε σε αλάτι. Η νεκρή σάρκα δεν μπορεί να αποκατασταθεί σε σάρκα ζωντανή. Και αν η γυναίκα του Λότ μεταβλήθηκε σε στήλη από αλάτι, η γυναίκα του Αβραάμ δεν είναι δυνατόν να αναστηθεί? Με ποια δύναμη έγινε η μεταβολή του χρώματος στο χέρι του Μωυσή, που άσπρισε σαν το χιόνι και έπειτα άλλαξε? Οπωσδήποτε με θείο πρόσταγμα. Αν λοιπόν τότε το πρόσταγμα είχε δύναμη για τέτοιες μεταβολές, τώρα δεν έχει? Πώς δημιουργήθηκε ο άνθρωπος? Το γράφει το πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης η Γένεση. Και έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο από το χώμα της γης. Αν λοιπόν το χώμα έγινε σάρκα, η νεκρωμένη σάρκα δεν μπορεί να ξαναγίνει ζωντανή? Ας ρωτήσουμε από τι πλάστηκαν οι ουρανοί και η στεριά και οι θάλασσες. Από τι έγιναν ο ήλιος και η σελήνη και τα άστρα? Πώς δημιουργήθηκαν τα πουλιά και τα ψάρια και όλα γενικά τα ζώα? Ενώ αναρρύθμιτα διαφορετικά όντα δημιουργήθηκαν από το τίποτα, εμείς οι άνθρωποι που είμαστε εικόνες του Θεού δεν είναι δυνατόν να αναστηθούμε? Όπως λέει και ο δίκαιος Ιώβ, για το δέντρο υπάρχει ελπίδα αναβλαστήσεως, γιατί αν κοπεί μπορεί να ξανανθίσει και ο βλαστός του δεν θα χαθεί, και αν ακόμα γεράσει η ρίζα του και ξεραθεί ο κορμός του, θα ανθίσει πάλι με το πότισμα και θα καρποφορήσει σαν νεοφυτευμένο. Αν λοιπόν συμβαίνει αυτό στο δέντρο, δεν μπορεί να συμβεί στον άνθρωπο? Χάνεται και εξαφανίζεται ο πεθαμένος? Ο προφήτης Ισαΐας λέει «Θα αναστηθούν οι νεκροί και θα σηκωθούν όσοι βρίσκονται στα μνήματα». Ο προφήτης Ιεζεκιήλ διαλαλεί «Να τι λέει ο Κύριος, θα ανοίξω τα μνήματά σας και θα σας αναστήσω από τους τάφους σας». Και ο προφήτης Δανιήλ λέει «Νεκροί που βρίσκονται θαμένοι στο χώμα θα αναστηθούν, άλλοι για να ζήσουν αιώνια και άλλοι για να αντιμετωπίσουν αιώνια ντροπή και περιφρόνηση». Πολλά αποσπάσματα της Αγίας Γραφής αναφέρονται στην Ανάσταση των νεκρών. Σαν μια απλή υπενθύμηση αναφέρουμε την τετραήμερη Ανάσταση του Λαζάρου, την Ανάσταση του γιου της χείρας της Ναΐν και της κόρης του αρχισυνάγωγου Ιαΐρου. Ας αναφέρουμε επίσης ότι την ώρα της Σταυρώσεως του Κυρίου σκίστηκαν πέτρες, άνοιξαν μνημεία και αναστήθηκαν σώματα πολλών νεκρών. Προπάντων όμως να θυμηθούμε ότι και ο ίδιος ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς. Εκτός από αυτές τις περιπτώσεις της Καινής Διαθήκης,
μπορούμε να θυμηθούμε από την παλιά τον προφήτη Ηλία και το γιο της Χήρας που ανέστησε. Επίσης, τον προφήτη Ελισαίο που έκανε δύο αναστάσεις, μία όταν ζούσε και μία μετά το θάνατό του. Όταν ζούσε, ανέστησε ένα παιδί με την πνοή του. Για να φανερωθεί όμως ότι δεν είναι τιμημένες μόνο οι ψυχές των Αγίων, αλλά ότι και στα σώματά τους υπάρχει Θεία Χάρη. Ο νεκρός που κατέβασαν στο μνημείο του Ελισαίου ζωντάνεψε μόλις ακούμπησε το νεκρό σώμα του προφήτη. Το νεκρό σώμα μπόρεσε και ανέστησε άλλο νεκρό σώμα. Αυτό που ήδη βρισκόταν στον τάφο έδωσε ζωή στον πεθαμένο. Και ενώ έδωσε ζωή, το ίδιο παρέμεινε στον τάφο όπως και πρώτα. Γιατί? Για να μην αποδοθεί το θαύμα μόνο στην ψυχή του Ελισαίου και για να αποδειχθεί ότι και αν απουσιάζει η ψυχή, βρίσκεται Θεία Χάρη στα σώματα των Αγίων, αφού τόσα χρόνια κατοίκησαν μέσα τους Άγιες Ψυχές. Τα σώματα αυτά υπηρέτησαν τις Άγιες Ψυχές και γι' αυτό χαριτώθηκαν. Ας μην απιστήσουμε σαν άμυαλοι στο γεγονός αυτό, γιατί αν ρούχα και μαντήλια Αγίων που βρίσκονται έξω από το σώμα ακουμπούν αρρώστους και τους θεραπεύουν, πόσο μάλλον το ίδιο το προφητικό σώμα θα έχει τη χάρη να αναστήσει νεκρό. Ας θυμηθούμε ότι και οι Απόστολοι ανέστησαν νεκρούς. Ο Πέτρος ανέστησε την Ταβιθά στην Ιώπη, ο Παύλος τον Εύτυχο στην Τροάδα και οι υπόλοιποι Απόστολοι διάφορους άλλους, μολονότι δεν αναφέρονται στην Αγία Γραφή όλα τα θαύματα του καθενός. Ας θυμηθούμε επίσης όσα έγραψε ο Παύλος στους Κορινθίους για αυτούς που λένε «Πώς ανασθένονται οι νεκροί και με ποιο σώμα?» Γράφει λοιπόν «Αν οι νεκροί δεν ανασθένονται, τότε ούτε ο Χριστός αναστήθηκε. Ονόμασε ανόητους αυτούς που δεν πιστεύουν στην Ανάσταση των νεκρών». Έγραψε επίσης στους Θεσσαλονικείς «Θέλω να γνωρίζετε αδελφοί τι θα γίνει με αυτούς που πέθαναν για να μην λυπάστε όπως οι άπιστοι που δεν ελπίζουν πουθενά. Γιατί αφού πιστεύουμε ότι ο Ιησούς πέθανε και αναστήθηκε, έτσι και ο Θεός αυτούς που πέθαναν πιστεύοντας στον Ιησού θα τους αναστήσει για να ζήσουν μαζί Του». Νιώθω πρώτη μου φορά απέραντη χαρά κι η καρδιά μου ευτυχισμένη δε χορταίνει να το λέει. Μοναστήρι μας φωλιά για του Θεού τη φαμελιά, Θεέ μου να είμαστε μαζί στον ουρανό όπως και στη γη. Τα ζαλόγια δεν τα εκφράζουν, οι καρδιές μας το φωνάζουν, είναι τέλεια η ζωή όταν είμαστε μαζί. Μοναστήρι μας φωλιά για του Θεού τη φαμελιά, Θεέ μου να είμαστε μαζί στον ουρανό όπως και στη γη. Τόσα χρόνια στο Χριστό χαρά γεμάτα και παλμό, το αιώνιο αγγίζω και τη λιώτη μου ασφαλίζω. Μοναστήρι μας φωλιά για του Θεού τη φαμελιά, Θεέ μου να είμαστε μαζί στον ουρανό όπως και στη γη. Προσέξτε προπάντων ότι ολοφάνερα ο Παύλος διακηρύσει «Το φθαρτό τούτο σώμα θα γίνει άφθαρτο, το θνητό θα γίνει αθάνατο, το σώμα θα αναστηθεί». Και μάλιστα όχι έτσι ασθενικό όπως είναι τώρα, αλλά έχοντας αποκτήσει αφθαρσία. Δεν θα υποφέρει δηλαδή από τον πόνο, την αρρώστια, το θάνατο. Θα αλλάξει κατάσταση όπως το σίδερο που μπαίνει στη φωτιά και μεταβάλλεται σε μία φλεγόμενη μάζα. Κάπως έτσι θα μεταβληθούν οι ιδιότητες του σώματός μας, σύμφωνα με τη θέληση του Κυρίου που θα το αναστήσει. Θα αναστηθεί λοιπόν αυτό το σώμα. Δεν θα έχει την ίδια σύσταση, αλλά θα ζει αιώνια. Δεν θα έχει ανάγκη από συνηθισμένες τροφές για να συντηρηθεί,
ούτε από σκάλες για να υψωθεί. Τα σώματα μάλιστα των Αγίων θα λάμψουν σαν τον ήλιο, καθώς έχει γραφτεί, θα αποκτήσουν τη λαμπρότητα της σελήνης και ολόκληρο του ουρανού. Προβλέποντας ο Θεός την απιστία των ανθρώπων στα προφητικά αυτά λόγια, χάρισε σε μικρά σκουλίκια τη δυνατότητα να φεγκοβολούν από το σώμα τους όπως οι πηγολαμπίδες. Έτσι από αυτό που ήδη βλέπουν στη φύση οι άνθρωποι να πιστεύουν εκείνο που πρόκειται να συμβεί. Ο Θεός που έδωσε τη φεγκοβολιά σε ασήμαντα σκουλίκια μπορεί ασφαλώς να κάνει έναν αγιασμένο άνθρωπο να φεγκοβολάει. Θα αναστηθούμε λοιπόν όλοι με άφθαρτα αιώνια σώματα. Δεν θα τα έχουμε όμως όλοι ίδια. Οι Άγιοι θα έχουν ένδοξο σώμα κατάλληλο και ικανό να επικοινωνεί με τους Αγγέλους. Οι αμαρτωλοί θα έχουν και αυτοί αιώνιο και άφθαρτο σώμα, κατάλληλο όμως να υπομένει ατελεύτητες τιμωρίες, έτσι που να μην κατακαεί και εξαφανιστεί στη φλόγα της αιώνιας φωτιάς. Δίκαια ο Θεός θα αμύψει ή θα κολλάσει τα σώματα και των Αγίων και των αμαρτωλών, γιατί καμιά πράξη μας δεν γίνεται χωρίς τη συμμετοχή του σώματος. Βλαστημάμε με το στόμα, προσευχόμαστε με το στόμα, πορνεύουμε με το σώμα, αγνεύουμε με το σώμα, δίνουμε ελεημοσύνη με το χέρι, γενικά σε κάθε πράξη συμμετέχει και το σώμα. Επειδή λοιπόν σε όλα υπηρετεί το σώμα, είναι δίκαιο στη μέλουσα ζωή να συμμετέχει είτε στην απόλαυση είτε στην τιμωρία. Ο προφήτης Δανίλη γράφει: «Εκατομμύρια και δισεκατομμύρια άγγελοι στέκονταν μπροστά του έτοιμοι να τον υπηρετήσουν». Αυτό δεν σημαίνει ότι ο αριθμός των αγγέλων είναι μόνο τόσος. Ο προφήτης χρησιμοποιεί αυτές τις λέξεις θέλοντας να δείξει το αναρρύθμιτο πλήθος τους. Με όλο αυτό το πλήθος των αγγέλων θα παρουσιαστεί τότε στη μέλουσα κρίση ο Τριαδικός Θεός. Μια αγγελική σάλπιγγα θα ηχήσει και θα τους καλέσει όλους με φανερά πια όλα τα έργα τους. Δεν πρέπει λοιπόν από εδώ να σκεφτόμαστε την ώρα εκείνη και από τώρα να φοβόμαστε. Μήπως είναι μικρή καταδίκη, έστω και αν δεν ακολουθήσει καμιά άλλη τιμωρία, το να ντροπιαστούμε μπροστά σε τόσο πλήθος? Μήπως δεν προτιμάμε πολλές φορές να πεθάνουμε παρά να ντροπιαστούμε μπροστά σε φίλους? Ας ενδιαφερθούμε και ας φοβηθούμε από τώρα, μη τυχόν και μας αποδοκιμάσει τότε ο Κύριος. Ο Θεός τα γνωρίζει όλα, δεν έχει ανάγκη να ερευνήσει και να ελέγξει. Μη σκεφτείς λοιπόν: «Στο σκοτάδι της νύχτας αμάρτησα κάνοντας ανήθικες πράξεις ή μαγείες ή κάτι άλλο. Είμαι όμως εξασφαλισμένος γιατί κανείς δεν με είδε». Όλα θα γίνουν φανερά τότε που ο Θεός θα κρίνει τα κρυφά έργα των ανθρώπων. Το φοβερό πρόσωπο του κριτή θα σε αναγκάσει να πεις την αλήθεια. Η ίδια η συνείδησή σου θα σε ελέγχει και τα έργα σου που θα σε συνοδεύουν θα σε καταγγέλουν. Ο κριτής δεν θα έχει ανάγκη από βιβλία. Αυτό το φανερώνει ο ίδιος λέγοντας: «Θα συναχθούν μπροστά του όλα τα έθνη και θα τους ξεχωρίσει όπως ξεχωρίζει ο βοσκός τα πρόβατα από τα γίδια». Ο βοσκός που ξεχωρίζει τα πρόβατα από τα γίδια, μήπως έχει ανάγκη να συμβουλευτεί βιβλία για να διακρίνει ποια είναι πρόβατα και ποια γίδια? Δεν τα διακρίνει αμέσως από τη μορφή τους? Το απαλό μαλλί δεν φανερώνει το πρόβατο και το σκληρό το γίδι? Με την ίδια ευκολία θα φανερωθεί τότε αν οι πράξεις μας έχουν καθαριστεί με την εξομολόγηση και μοιάζουν με μαλλί απαλό και καθαρό, και αν παραμένουν με τις ανσυχώρητες αμαρτίες και μοιάζουν με μαλλί σκληρό και βρωμισμένο. Ας αγωνιστούμε λοιπόν όλοι για να πετύχουμε τη σωτηρία και να υποδεχθούμε με παρησία τον αιώνιο βασιλιά Χριστό που πέθανε και αναστήθηκε και βασιλεύει στους απέραντους αιώνες. Εδώ αγαπητοί μου ακροατέ, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Διαβάσαμε τον λόγο του Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμων
η Ανάσταση των νεκρών από τη Φωνή των Πατέρων, έκδοση της Ιεράς Μονής Παρακλήτου Οροπού Αττικής. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Χαίρετε. Oh.